Υπάρχει μια συζήτηση για το χαρακτήρα της Επανάστασης. Ναι, υπάρχει, ναι. Έρχεται και επανέρχεται. Δεν είναι απλώς τώρα μετά 200 χρόνια αναζωπηρώθηκε. Ναι. Υπάρχει αυτή η συζήτηση οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, η Επανάσταση, καταρχήν η Επανάσταση του 1821, βεβαίως ιστορικά για τον τόπο μας, είναι ένα ζήτημα κομικής σημασίας, ένα γεγονός μάλλον κομικής σημασίας. Αποτελεί, αν θέλετε, την απαρχή της δημιουργίας του ελληνικού αστικού κράτους και από εκεί και μετά της διαμόρφωσης μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τέλος πάντων, εξέλιξης της ίδιας της πάλης, της ταξικής πάλης, η οποία συνεχίζεται φυσικά και ως τις μέρες μας. Και ακριβώς αυτές οι νέες σχέσεις παραγωγής... Δεν ακυρώνεται την αξία και τη σημασία της Επανάστασης με αυτό που λέτε. Λέτε ότι απλώς γράφτηκε μια πορεία, μια συγκεκριμένη πορεία. Χαράχτηκε μάλλον. Η αξία, κοιτάξτε, η ίδια η Επανάσταση, τι σημαίνει. Το παλιό, το νέο, συγγνώμη, κυριαρχεί στο παλιό. Εκείνη την περίοδο, το 1821, έτσι όπως διαμορφώνονταν οι συνθήκες, οι οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες της περίοδου εκείνης, όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά φυσικά, αυτό που προέβαλε, προτάσσονταν αν θέλετε, και πραγματικά αποτελούσε ένα συντελεστή πρόοδο στην ιστορία του λαού μας, των λαών αν θέλετε, ήταν οι αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις. Για την αλλαγή, αν θέλετε, του τρόπου των σχέσεων παραγωγής. Την καθίδρυση, δηλαδή, των κεφαλοκρατικών σχέσεων παραγωγής. Και φυσικά την δημιουργία, την συγκρότηση αστικών κρατών. Και φυσικά για εκείνη την περίοδο και μετέπειτα υπήρξε αυτό ακριβώς το γεγονός, τα γεγονότα αυτά, η Επανάσταση, αν θέλετε, αποτελούσε ένα συντελεστή πρόοδο, το οποίο όμως στις μέρες μας σήμερα έχει μεταβληθεί σε τροχοπέδι. Μάλιστα. Για τους λαούς, για το λαό μας. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι η μοναδική προοδευτική απάντηση σήμερα πλέον, στη σημερινή εποχή αν θέλετε, απέναντι σε αυτό το σύστημα του γερασμένου, του βάρβαρου, του καπιταλιστικού δηλαδή σύστημα, είναι η επανάσταση η σοσιαλιστική για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Και μάλιστα. Σε αυτή την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα φωτίζει τον δρόμο, δείχνει με ποιους τρόπους και πώς αυτό μπορεί να συντελεστεί από το λαό μας. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να πούμε για τους ακροατές μας ότι μπορεί να δουν στο YouTube με λατινικούς χαρακτήρες youtube.com παύλα Κουκουέ Media, έτσι, ναι, με λατινικούς χαρακτήρες, και τα 6 επεισόδια, η Επανάσταση από τη μηχανή της ιστορίας στην αυγή της νέας εποχής, η οργάνωση Επανάστασης, ποιοι θέλετε να αρματωθούν, ναι, αν όχι εμείς, η Επανάσταση μέσα στην Επανάσταση και τα διδάγματα της Επανάστασης, είναι τα 6 επεισόδια τα οποία στηρίζονται αποδίδονται από τη σκηνοθεσία του Κώστα Σταματόπουλου και στηρίζονται σε οπτικό. Τον κόπο να διαθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Εξάλλου, όποτε θέλει μπορεί να το δει. Να σημειώσουμε μόνο ότι το οπτικό ακουστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, και ευχαριστεί το ΚΚΕ επίσημα, του συνθέτες Γιάννη Μαρκόπουλου και Χρήστο Λεοντή για την άδεια χρήση των έργων τους, Ελεύθερη Πολιορκημένη και ο Θουρίος του Ρίγα. Για να περάσουμε στην καθημερινότητα, φεύγοντας από τα επαιτειακά. Σήμερα αναδεικνύει η εφημερίδα του κόμματός σας, κύριε Λαμπρουλή, ο ριζοσπάστης, το ζήτημα της υγείας, και λέτε ότι συνεχίζουμε αγωνιστικά για να πάρει απάντηση το έγκλημα στο βωμό του κέρδους. Τι είναι, ποιο είναι το έγκλημα και ποιο είναι το κέρδος στο επίπεδο της υγείας. Θα σας ρωτούσε κανείς ότι, αφού τηρημένο των αλλαγιών στατιστικά, δυστυχώς είναι μια μακάβρια στατιστική, αλλά οι αριθμοί λένε ότι τα πάμε καλύτερα από όλη την Ευρώπη. Πού είναι το έγκλημα? Κοιτάξτε, το ότι τα πάμε καλύτερα με όλα αυτά που βιώνουμε δεν χρειάζεται να τα παριθμίσουμε τώρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα και στο τρίτο κύμα, αλλά έχοντας και την εμπειρία ενός έτους πλέον από την πανδημία, με όλα αυτά που διαδραματίστηκαν, με τους χιλιάδες θανάτους φυσικά, αλλά και τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας που κλήθηκε να σηκώσει το βάρος όλες αυτές τις περιπέτειες, επιτρέψτε μου τον όρο, με τον κορονοϊό,
περιπέτειες με τραγικά αποτελέσματα. Περιπέτεια είναι. Περιπέτεια αφιάλτιστα. Εγώ θα επίοικος το λέτε περιπέτεια. Ακόμα χειρότερα, ακόμα βαρύτερος ο χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί. Αυτό που αναδεικνύεται, κύριε Ανανιάδη, είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή. Πέρα δηλαδή από την λήψη των αναγκαίων, όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων, να εντάχει ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό. Είδατε, ένας χρόνος πέρασε και ακόμα συζητάμε για το αν θα έχουμε τόσους γιατρούς ή τόσους νοσηλευτές επιπλέον ή πόσους χρειάζονται, κρεβάτια ΜΕΘ, το πόσα χρειάζονται και αν χρειάζονται. Με ασθενείς, τώρα επιτρέψτε μου, με ασθενείς δεσουλωμένους να περιμένουν σε θαλάμους κοινής νοσηλείας για να βρουν κρεβάτι ΜΕΘ, την ίδια ώρα που χιλιάδες κρεβάτια στον ιδιωτικό τομέα, και εδώ μπαίνει το ζήτημα αυτό που αναφέρατε κι εσείς στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη για το κέρδος. Την ίδια στιγμή λοιπόν οι ιδιωτικές μονάδες, οι μεγάλες κυρίως ιδιωτικές μονάδες που έχουν τις δυνατότητες να εντασσόμενες μέσα από στα πλαίσια της κρατικής, του κρατικού συντονισμού, ελέγχου, την περίοδο αυτή της πανδημίας να συνεισφέρουν και αυτές στα ζητήματα της πανδημίας και της ασθένειας από τον COVID-19. Και αυτό δεν γίνεται, διότι ακριβώς κριτήριο των ιδιωτικών, των ιδιωτών αν θέλετε, των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας είναι το πώς δεν θα υποστούν μείωση, αν θέλετε, ή χάσιμο από τα κέρδη τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι αποδεικνύεται μάλλον περίτρανα το γεγονός των διαβουλεύσεων το προηγούμενο διάστημα, αν θέλετε, αν θυμάστε, από την άνοιξη ακόμα το καλοκαίρι, το φθινόπωρο με το δεύτερο κύμα, για το ατίτιμο, αν θέλετε, της αποζημίωσης των κρεβατιών που θα ενδεχομένως θα διέθεταν ή διέθεσαν τα έστω και τα λίγα αυτά κάποιες κλινικές. Τη διάθεση λοιπόν των κρεβατιών και μάλιστα με αντίτιμο διπλάσιο, το θυμάστε πολύ καλά και όσοι μας ακούνε, που η κυβέρνηση συναποφάσισε με τους ιδιώτες. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση αντί να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση συνειδητά επέλεξε με το σταγονόμετρο προσλήψεις και μάλιστα με ημερομηνία λήξης μέτρα τα οποία δεν θωράκισαν το σύστημα υγείας. Έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα μαζί φυσικά με όλα τα άλλα μέτρα που θα έπρεπε να έχει πάρει. Δείτε τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, δείτε τι γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δείτε τι γίνεται με τα σχολεία και φυσικά οι παλινοδίες και το άνοιξε-κλείσε και η πολιτική του ακορντεόν σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, και τα ζητήματα των καταστημάτων. Εντάξει, πάλι θα σε έλεγε κανείς ότι το άνοιξε-κλείσε και το ακορντεόν είναι δυστυχώς μια πανευρωπαϊκή πρακτική με την έννοια. Λέω δυστυχώς με την έννοια ότι όλες οι χώρες έτσι, βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την συγκυρία. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι υπάρχει μια μαγική. Μια χώρα μας στον τομέα της υγείας. Ναι, ενώ παντού και όμως, όχι δεν είναι, είπα πανευρωπαϊκά, ναι, αλλά παντού. Ναι, είναι ακριβώς διότι ο πυρήνας λειτουργίας αυτού του συστήματος που ισχύει στη χώρα μας όπως και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο το πώς και μέσα από την πανδημία και με αφορμή φυσικά την οικονομική καπιταλιστική κρίση που είναι σε εξέλιξη, τη νέα καπιταλιστική κρίση, οικονομική κρίση, λοιπόν το πώς θα βγουν αλόβητοι και μέσα από τα ζητήματα που προκύπτουν στην οικονομία από την πανδημία οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και σε αυτή την κατεύθυνση. Τα παραδείγματα είναι πάμπολα εδώ και ένα χρόνο της πολιτικής που ακολουθείται όχι μόνο πανευρωπαϊκά αλλά και στη χώρα μας. Μάλιστα. Το τι πακτολό χρημάτων έχουν δώσει με διάφορους τρόπους στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στη χώρα μας η κυβέρνηση προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία ή αν θέλετε να αποτρέψουν την όποια χασούρα. Την ίδια ώρα όμως που παίρνονται δεκάδες αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα. Μάλιστα. Και μέτρα τα οποία θα συνεχιστούν το επόμενο αμέσως διάστημα, να σας προειδεάσω τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων που έχουμε μπροστά μας
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και φυσικά τα ζητήματα που έχουν προκύψει το προηγούμενο διάστημα, μια σειρά μέτρων, νομοθετήματα, πέστε το όπως θέλετε, καταστολής των αγώνων των εργαζομένων απέναντι ακριβώς στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης αναδεικνύεται σε σχέση με την επικοινωνία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, η οποία έγινε μάλιστα και ανήμερα της 25 Μαρτίου, είχε και αυτή το συμβολισμό του. Βλέπω μια ανακοίνωση όχι επιφυλακτική, θα έλεγα επικριτική, λέγοντας ότι είναι πηγή κινδύνων και όχι ασπίδα για το λαό η ελληνική εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως είστε υπερβολικά άδικοι? Δηλαδή δεν ήταν καλό ότι ο πρόεδρος μιας υπερδύναμης μίλησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μάλιστα είπαμε συμβολικά ανήμερα των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση? Μα εμείς δεν στελιτεύουμε το αν επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της χώρας μας, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς αυτό που αναδεικνύουμε, και εκείνη η ουσία στο κάτω-κάτω, δεν είναι μια κοινωνικού χαρακτήρα, κύριε Ανανιάδη, τηλεφωνική επικοινωνία. Είναι μια επικοινωνία που εντάσσεται φυσικά στα γενικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, το τελευταίο διάστημα, με την αύξηση των ανταγωνισμών, τους ανελαίτες μάλλον ανταγωνισμούς που εξελίσσονται στην περιοχή μας για τον έλεγχο των πρωτοπαραγωγικών πηγών. Ενώ την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής, την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό που αποδείχθηκε με αφορμή, γιατί αυτό έγινε και στα πλαίσια φυσικά της συνάντησης κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι, ναι, είδαμε μετά η επικοινωνία αυτή στην οποία αναφερόμαστε ακριβώς. Ναι, η επικοινωνία λοιπόν, και αυτό που επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε, και από τη συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο τον ΗΠΑ, είναι ακριβώς η εμβάθυνση, αν θέλετε, της εμπλοκής της χώρας μας στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, φυσικά της Αμερικής. Και εμείς λέμε και από την πρώτη στιγμή, όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ακριβώς αυτή η πολιτική που ακολουθείται στο άρμα, δεμένη η χώρα μας στο άρμα των εμπεριαλιστικών οργανισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, δεν αποτελεί ασπίδα για το λαό μας και τη χώρα φυσικά, αλλά πηγή μεγάλων κινδύνων, γιατί οι αναφορές, αν θέλετε, των Αμερικάνων για το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, αν θέλετε και στη Μαύρη Θάλασσα, ακριβώς συνδέεται με την όξυνση αυτών των ανταγωνισμών, τον ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα συγχρόνως. Αλλά και με την προετοιμασία, όπως είπα και πριν, της εκμετάλλευσης του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος όμως ποιον όμως, των λαών ή των Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Ομίλων. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις, μέσα σε αυτά εντασσόμενοι και όποιες συνομιλίες τηλεφωνικές, σηματοδοτούν την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας, της Ελλάδας, στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Κύριε Λαμπρούλη, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Πέρασε και, εγώ σας ευχαριστώ. Και ένα λεπτό. Ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Λαμπρούλη.